Καλησπέρα κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα σας. Λέω, τι θα κάνατε, με τι ψυχολογία θα μπαίνατε, γιατί έχετε παίξει μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, με τι ψυχολογία θα μπαίνατε σε αυτό το παιχνίδι σήμερα και πώς θα το αντιμετωπίζατε σαν παίχτης? Βασικά πρέπει να είναι μια πολύ ανεβασμένη ψυχολογία όλοι οι παίχτες. Ναι. Να φέρουν αυτό ότι βρίσκονται παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα, mm-hmm. ότι αυτή η ομάδα τη στιγμή χρειάζεται να πάρει το αποτέλεσμα και να προσπαθήσει να είναι ήρεμη, ήρεμη ναι. και να κάνει σωστή διαχείριση του αγώνα. Ναι, λέω τώρα το εξής. Έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία έχει έρθει χωρίς 6 βασικούς παίκτες. Δεν έχει έρθει και ο καλύτερος παίκτης, ο Σέρβος, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι είναι απλήρωτος 3 μήνες και αυτό το λόγο έχει προβλήματα. Δεν έχει έρθει ο δεξιός μπακ. Ο Ντόγκλας, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχουν έρθει κάνα δύο καινούργοι. Λες εσύ μπαίνω μέσα και από την πρώτη στιγμή τους χτυπάω ή περιμένω πίσω να δω τι γίνεται λίγο αμυντικά και βλέπουμε? Εγώ λέω ότι βρισκόμαστε σε ένα θεσμό, σε πραγματικά ένα θεσμό όπως είναι το Champions League, που είναι οι καλύτερες ομάδες των χωρών. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τι δεν έχει έρθει. Ναι. Πρέπει να κάνουμε, είπα, σωστή διαχείριση από την αρχή στον αγώνα. Να μην ενθουσιαστούμε, να μην διαστούμε. Να μπορέσουμε να έχουμε το παιχνίδι δικό μας. Για να μπορέσουμε στη διάρκεια, αφού δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην αντίπαλη ομάδα. Γιατί τώρα είναι υπαρακτά μόνο στα λόγια. Ναι. Δεν είναι αγωνιστικά. Ναι. Αφού δούμε αγωνιστικά τι προβλήματα μπορεί να έχει εκεί ο αγώνας. Όταν ξεκινήσει η ομάδα μπορεί να δει τα προβλήματα της αντίπαλης ομάδας. Ναι. Αφού δούμε τα προβλήματα της αντίπαλης ομάδας θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτή την ομάδα και να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ναι, σωστά. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν θα παίξει με 3 αμυντικούς πίσω και 2 πλάγιους που πιθανολογούν όλοι ότι θα είναι ο Ροντρίγκο από δεξιά και όχι ο Λιμιός και ο Γιαννούλης από αριστερά. Δηλαδή με ένα σύστημα το οποίο στο τελευταίο διάστημα στα 2 παιχνίδια το χρησιμοποίησε, το ακολούθησε ο προπονητής. Πάει να παίξει έτσι. Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι ένα σύστημα το οποίο αρέσκεται αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟ. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια πέρυσι του πρωταθλήματος το έπαιξε αυτό το σύστημα ο ΠΑΟ. Με τον Τρίκο δεξιά και Γεννούλια αριστερά και τρεις στόπερ. Μπορούμε να πούμε ότι είχε καλά αποτελέσματα, ειδικά με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Και αρέσκεται στο να μπορεί να παίξει το, όπως λένε αυτή τη στιγμή ο προπονητής, σε αυτό το σύστημα. Ναι. Βλέπετε ότι μπορεί να το ακολουθήσει αυτό το σύστημα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με τους παίχτες που έχει? Αυτή τη στιγμή, αυτό λέω και στον κόσμο που μου ρωτάει τι θα κάνουμε στο αποτέλεσμα. Στην υπάρχει μια ηρεμία στον ΠΑΟΚ. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα κανένας μας, παρά ένα-δυο φιλικά τα οποία είδαμε το καλοκαίρι και τα οποία δεν μπορούσαν να δώσουν καμιά εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πολλές φορές και θετικό αλλά και αρνητικό. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι θετικό γιατί δεν υπάρχει αυτή η έξοδεν διαχείριση του αγώνα ότι θα τους πάρουμε, θα τους κάνουμε χρόνο. Είναι χαμηλή, κατά χαμηλά την μπάλα που λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Και αυτό δείχνει μια ισορροπία όσον αφορά την ψυχολογία της ομάδας για να πάρει το αποτέλεσμα. Ναι, μάλιστα. Πάντως να πω ότι από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ θα έχει το Μπέλκα στην ενδεκάδα, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και μπροστά μάλλον ο Ακπομ έχει προβάδισμα σε σχέση με το Σφιντέρσκι, λένε τα τελευταία νέα. Θα πω όσον αφορά ειδικά τον Μπέλκα. Τον, ποιον? Ειδικά τον Μπέλκα. Τον Μπέλκα, ναι. Ο Μπέλκας, κατά τη γνώμη μου, είναι βαρόμετρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βαρόμετρο, μάλιστα. Ναι, βέβαια. Είναι ένας ταχυδυναμικός παίχτης. Ένας παίκτης που πιέζει, ένας παίκτης που δείχνει από την αρχή ότι θέλει το αποτέλεσμα στην ομάδα. Πολλές φορές στον αγώνα φαίνεται ότι αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός που έχει που δημιουργεί ένα πρόβλημα όσον αφορά να μην είναι εύκολο στον κόλ, να χάνει εύκολο τον κόλ. Αλλά θεωρώ ότι ο Πέρκας αυτή τη στιγμή σε αυτό το σύστημα που παίζει ο προπονητής, πίεση όσον αφορά την αντίπαλη άμυνα και γρήγορη κατάσταση την παράδοση στην αντίπαλη εστία, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην ομάδα. Ναι. Βαρόμετρο Πέλκας λοιπόν.
Μπροστά βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα, ας πούμε, στην επίθεση, ή εντάξει, όλα εξαρτάται από το κέντρο, ας πούμε, αν έρθει στο πάση. Θεωρώ ότι ή ο Ακποπέξη ή ο, πώς το λένε, ο Συντέξη παίζει, δεν αλλάζει τίποτα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν είναι το καλύτερα η επίθεση μας, αυτά που έχει δείξει, δηλαδή τα τελευταία μηνύα πέρυσι και τώρα στην αρχή του πρωταθλήματος, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά πιστεύω ότι και αυτοί οι παίκτες, επειδή είναι ένας αγώνας της Champions League και ακούγεται ότι θέλουν, ζητάνε, ομάδες θέλουν να φύγουν, δεν ξέρω τι, πώς, γιατί, θα προσπαθήσουν να δείξουν και αυτή την καλύτερη τους, γι' αυτό και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το χρειάζεται το αποτέλεσμα. Πασαρέλα δηλαδή, είναι πασαρέλα και ενδεχομένως κάποιοι... Είναι αυτό το πρωτάθλημα του Champions League είναι πασαρέλα, δυστυχώς. Πασαρέλα του Champions League. Είναι δυστυχώς. Για τον παίκτη, ευτυχώς για τον παίκτη, είναι πασαρέλα, γιατί όποιος παίζει Champions League έχει και άλλο προσφύγιο όσον αφορά σαν παίκτης. Ναι. Κύριε Βασιλάκο, αυτό το παιχνίδι το σημερινό κρίνει και πολλά για τη μετέπειτα πορεία, όχι μόνο βέβαια, εντάξει, δεν μιλάω για αγωνιστικά, δηλαδή χάνεις ένα μάτς, δεν χάνεις όλη τη χρονιά, αλλά παρόλα αυτά μία νίκη, γιατί πάμε στο θετικό της όλης ιστορίας πάντα, μία νίκη θα δώσει εκτός από τα 8 εκατομμύρια, 8,5 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ για την επόμενη, για τη συνέχεια και για το financial fair play κυρίως, θα του δώσει και ψυχολογία, έτσι δεν είναι, θα του δώσει μια ψυχολογία πολύ δυνατή εν ώψη των υποχρεώσεών του στη συνέχεια των αγώνων της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, δεν συμφωνείτε? Σίγουρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε το στόχο, γιατί από ό,τι είδα από το καλοκαίρι που έχω βάλει ένα στόχο, είναι πιο πολλοί Έλληνες παίκτες μέσα στην ομάδα. Ναι, έτσι είπε ο προπονητής. Ναι, παίκτες μέσα στην ομάδα, να μην χαλάσετε το στόχο, γιατί ξέρεις ότι όταν ελευθερώνεσαι οικονομικά και μπορείς να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, αρχίζει η πίεση προς τη διοίκηση, πίεση προς τον προπονητή, πίεση προς την ομάδα για να κάνουμε μεταγραφές. Μεταγραφές να έχουν ουσία. Να έχει οι μεταγραφές να είναι αυτές οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά. Και μεταγραφές οι οποίες θα πρέπει να κουβαλάει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να λέει ότι έχει κάνει μεταγραφές. Ναι. Και βλέπουμε ότι φύγανε παίκτες τώρα το καλοκαίρι, οι οποίοι είχαν μεγάλα συμβόλαια, ήταν μεγάλα όνειρα, μεγάλες προσδοκίες για την ομάδα, αλλά δεν καταφέραν να κάνουν τίποτα. Άρα λέτε ότι καλύτερα είναι να βάλουν νέους παίκτες στην ομάδα. Υπάρχει στόχος με τις δηλώσεις του προπονητή, του κυρίου Φερέιρα, ο οποίος είπε ότι η διοίκηση μου είπε να περάσω και νέους παίκτες στην ομάδα. Γι' αυτό προφανώς βάζει Μιχαηλίδη και Τζόλι κλπ. Έτσι, ναι. Θα μπορούσαμε να ενεργόμαστε μια ομάδα με κεντρώους παίκτες, δύο Έλληνες, το Μίζετς που μπορεί να γίνει καλά και έναν μεγάλο όνομα στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί εκεί είναι όλοι έχουν κοντά μια ομάδα. Και συγχρόνως εκεί θα πάνε να στηρίξουμε και να βάλουμε και άλλα νέα παιδιά, τα οποία θα βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί ακούγεται ότι θα φύγει ο Γιαννούλης. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν παίκτη αριστερό μπακ. Ναι. Γιατί βλέπω ότι από τη δεξιά πλευρά βάλαμε τον Ροντρίγκο. Βρούμε ένα Ελληνόπουλο το οποίο θα μπορεί να παίξει αριστερά. Να μπορούμε να βρούμε ένα παίκτη. Ας πούμε ο Σταφυλίδης. Είναι μια καλή επιλογή, δεν είναι άσχημη επιλογή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι νεαρός σε ηλικία. Βατός ηλικιακά, πρέπει να είναι 26-27 χρονών. Έχει πέρασμα πάρα πολύ καλό από την Ευρώπη. Έχει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του ΠΑΟΚ. Επομένως, άρα δηλαδή λέτε ότι γνωρίζει την ισορροπία του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, πιστεύω. Εάν φύγει ο Γιαννούλης, δηλαδή, πολύ καλή επιλογή θεωρείται ότι είναι ο Σταφυλίδης. Μάλιστα. Ο Σταφυλίδης, βέβαια. Και γιατί πάνω Σταφυλίδη, ένας νεαρός παίκτης ο οποίος θα μπορεί σιγά-σιγά να πληρώσει αργότερα το Σταφυλίδη. Ένας 18χρονος, ας πούμε. Βέβαια. Μαζί με τον Σταφυλίδη. Δηλαδή, πραγματικά χάρη, δεν είναι δυνατόν, επειδή είναι 20 χρονών, ο Τσιγκάρας αυτή τη στιγμή να μην παίζει. Ποιος θα είναι, ο? Ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας, ναι. Ναι. Είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι πρέπει να παίξει. Αλλά αυτό το γίνεται να το παίξει. Άρα... Αν τη θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους παίκτες να παίξουμε. Το Τσιγκάρα εσείς τον έχετε δει? Ναι, τον έχω δει και πόσο είναι στα παιχνίδια που παίζει, έπαιζε την Καπαδικανία και τα παιχνίδια που παίζει τώρα στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και τρέχει και πιέζει και γενικά πρέπει να του δοθεί ευκαιρία για να παίξει την ομάδα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή λέτε ότι να δοθεί ευκαιρία και στο Τσιγκάρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός να είναι ο... Βέβαια. Ο παρτενέρ ενός κάποιου παίκτες στο Μίτσις και εργώστε το κύριο εδώ αργότερα, ναι. Του ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Παίζουν κάποια και με κάποια άλλα παιδιά. Ο Μίσιτς είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ, το ότι δεν παίζει. Είναι απώλεια αυτή. Μεγάλη απώλεια. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στην περσινή περίοδο. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί δεν ξέρω αν θα μπορεί να καλυφθεί το κενό του με τον ΣΒΑΜΠ, ο οποίος ήρθε, ή με τον Ελ Καντουρί, ο οποίος δεν ξέρω τι γίνεται, ή με τον, ξέρω εγώ, με τον Εσίτη, γιατί μπορεί να παίξει και μια τριπλέτα εκεί, τέτοια αυτή που αναφέρω, ή με τον Μπέλκα, όλοι αυτοί μαζί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί. Είναι ένα θέμα που ο προπονητής θα αποφασίσει, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα, έτσι. Λίγο, κοιτάξτε, γιατί επειδή μου είπες προηγουμένως ότι ο προπονητής έχει πάρει εντολή να φτιάξει την ομάδα με πιο πολύ νεανική, έτσι είπε αυτός, πιο νεανικό αίμα. Ναι, έτσι είπε. Πρέπει να το δεχθούμε όλοι και να πούμε ότι, να δεχθούμε δηλαδή ότι σιγά σιγά πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, ναι, αφού τα ετοιμάσουμε πρώτα, γιατί πολλά παιδιά από αυτά δεν είναι και έτοιμα για να παίξουν στην ομάδα, εντάξει. Είπα για τον Τσιγκάρα, γιατί είναι μια θέση η οποία θέλει τρέξιμο και μαρκάρισμα, εντάξει. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλοι, όπως είναι ο Κούτσας και ο Τσιόλης που μπήκε στην ομάδα, οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν, να μάθουν να παίρνουν τις θέσεις. Ο Κούτσιας είναι θέσεις, Κούτσιας είναι θέσεις διαφορετικές από αυτές, ναι, του Τσιγκάρα, εντάξει. Δώσαμε μεγάλη ποντότητα στον Τσιόλη, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά χωρίς να είναι έτοιμος να παίξει, δεν ετοιμάζαμε να παίξει. Ναι. Δεν είναι έτοιμος να παίξει στην ομάδα. Ο Τζόλης, ο Τζόλης. Και αυτά τα παιδιά έρχονται σιγά σιγά και τους πνίγει το βάρος ότι θα πρέπει να σηκώσουν την ομάδα πάνω τους και σιγά σιγά τους χάνουν. Ναι, πάντως, γι' αυτό χάνουν τα παιδιά αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο από την ΚΑΠΑ 19 στην ΚΑΠΑ, στην μεγάλη ομάδα, ναι, που αυτά τα παιδιά θα μαθαίνουν τι, πώς και γιατί, τι είναι εκεί που πάνε. Μισό λεπτό. Μεταβατικό στάδιο είναι να πάνε σε μια άλλη ομάδα, ας πούμε. Όχι. Να τους δουλέψουν διαφορετικά. Α, μέσα στην ομάδα να δουλέψουν. Είναι μια συζήτηση η οποία χρειάζεται χρόνο, ναι, και χρειάζεται, πώς το λένε, να καταλάβουν ότι έχει το ταλέντο, έχει τη διάθεση, έχει την όρεξη, αλλά πρέπει να έχει και δουλειά η οποία απαιτεί το να προσαρμόζεται την ομάδα πάνω σε αυτό, τι θέλει αυτός. Ναι, ναι, όχι, ναι, να προσαρμόζεται πάνω στην ομάδα. Έγινε αντιληπτό. Απλώς λέτε να δουλευτεί λοιπόν ο παίχτης μέσα στην ομάδα, να παραμείνει στην ομάδα, μην φύγει δανεικός δεξιά-αριστερά. Από παίχτες, από προπονητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να το δώσουν, να καταλάβει πώς μπορεί να παίξει μέσα σε αυτή την ομάδα. Που ενδεχομένως έχουν παίξει και σε αυτή τη θέση. Εντάξει, ξέρουν, ναι, καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι, ναι. Χωρίς να θέλουν να. Ναι, εντάξει, να θίξω, κατάλαβα. Ναι. Χωρίς να θέλουν να θίξω. Αλλά βλέπω ότι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να παίξουν, ναι, αλλά πνίγονται από το βάρος ότι πρέπει να σηκώσουν, ναι, την, ναι, ομάδα χωρίς να είναι έτοιμοι. Που είμαι 18 χρονών και πρέπει εγώ να σηκώσω την ομάδα στις πλάτες μου. Αυτό, ναι. Ο Κούτσιας μπορεί να παίξει 18. Ο Κούτσιας είναι 16. Στα 17 δεν μπορεί να παίξει, αλλά να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος. Να τον πάρουν, να τον δουλέψουν, να είναι έτοιμος. Ναι. Ο Κούτσιας είναι 16. Δεν μπορεί να δουλέψει ο προπονητής τον Ακπόβ και τον Κούτσια να δει. Ναι, δεν γίνεται, όχι. Είναι αυτός, καταρχάς αυτός ο σχεδόν. Τώρα θα μου πεις τι κάνει η ΚΑΠΑ 19. Εντάξει. Τι ΚΑΠΑ 19 βλέπω ότι κοιτάζει να πάει από τα αθλήματα. Δεν κοιτάζει να φτιάξει παίχτες να είναι έτοιμοι να μπορούν να βγουν στην ομάδα. Τι, αφού έβγαλε 3 παίχτες τώρα, πόσους να βγάλει. Τους έβγαλε τους παίκτες, αλλά είναι έτοιμοι παίκτες να παίξουν. Είναι έτοιμοι. Άλλο αυτό. Μα σου λέει, εγώ σου το βάζω στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας. Είναι, ναι, αυτό που λέτε εσείς. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Ότι εγώ ποιος είμαι, εγώ ο Γκαρσία, μάλιστα. Τι κάνω, εγώ παίρνω πρωτάθλημα, αλλά σου βάζω και στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας 3 παίκτες. Δούλεψε τους. Δούλεψε εσύ αυτούς τους 3 παίκτες. Πολύ σωστό είναι σαν τοποθέτηση, κατά την εκτίμησή μου. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι έλα εδώ ο Τζόλης. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει ο Πάγκο. Ναι. Όπως υπογραμμίζουν και όλες τις ομάδες ευρωπαϊκές. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Δουλεύονται οι παίκτες από μια ομάδα προπονητών οι οποίοι έχουν ανταπεξέλθει και έχουν τριφτεί πάνω σε αυτές τις θέσεις. Ναι, ναι. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες κινήσεις τώρα με Αμανατίδη, με Γιάννη Αμανατίδη που τον πήρε για τους επιθετικούς να τους προπονεί, να κάνει ιδιαίτερες προπονήσεις κλπ. Ακόμα να δεις κάτι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, ναι, να κάνεις μια κίνηση και ο κόσμος να καταλάβει ότι πλέον τα πράγματα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ναι. Μέχρι από χθες, ο ΠΑΟΚ, πριν έρθει ο Σαββίδης, και ο Σαββίδης, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές, τόσο μεγάλες μεταγραφές. Έφερε πολλούς παίχτες. Πλέον τώρα έχουμε μπουχτίσει. Θέλουμε, πώς το λένε, παίχτες που να βλέπουμε, που να προσφέρουν. Γιατί πήραμε ονόματα, μπορεί να, αυτοί ήρθαν κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, έβγαιναν λίγο στην αρχή, μετά στέκονται και κάνονται πάνω στο συμβόλαιό τους. Λες για τον Μπίσεσβαρ, για τον. Να πω για τον Μπέρνου, να πω για τον Μπίσεσβαρ, να πω για ποιον. Ναι, κατάλαβα. Για τον Γαντορί. Κατάλαβα. Μία τελευταία ερώτηση. Απεκλείστη από την αποστολή ο Μάτος. Είναι έκπληξη.
Όχι, γιατί τελευταία βλέπω έχει πολλές υποστροφές, πολλές χαμένες, χαμένες δικάλες ομάδες. Επομένως, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ναι, λέω αν είναι έκπληξη. Έκπληξη είναι σίγουρα, αλλά πάντως δεν έπαιζε τις κέντρες. Τελευταία πηγαίνει δεν έπαιζε. Δεν ήταν βασικός, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Για το σημερινό βραδινό παιχνίδι στο μυαλό σας τι σκορ έχετε, τι αποτέλεσμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας ή όχι? Εγώ ότι πρέπει να κερδίσουμε μέσα και μισό μηδέν. Έχω και μισό γκολ παραπάνω, γιατί δεν χρειάζεται, υπάρχει δεύτερο παιχνίδι. Είναι σαν ένα παιχνίδι μια και έξω, επομένως δεν χρειάζεται να συζητάμε αν θα κερδίσουμε σε αυτό και αν θα φέρουμε καλό αποτέλεσμα. Θα φέρουμε ένα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Μισό μηδέν. Το άλλο αποτέλεσμα είναι να φύγει από την διαγωνιστική. Μάλιστα. Έγινε αντιληπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Βασιλάκο για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.